Καλησπέρα σας. Εγώ δυστυχώς δεν θα μπορώ να σας δείξω βίντεο για όλες τις λαπαροσκοπικές που έχουν γίνει, γιατί αλλιώς θα με λέγαν Γκίλ και θα δούλευα στο Cleveland. Οπότε θα προσπαθήσω με τη βοήθεια της βιβλιογραφίας να δούμε ποια είναι η θέση των διάφορων λαπαροσκοπικών σήμερα στην ουρολογία. Και ξεκινώντας με αυτό ότι σχεδόν κάθε ανοιχτή επέμβαση μπορεί να εκτελεστεί λαπαροσκοπικά. Νομίζω σε αυτό δεν αμφιβάλλει κανένας. Αλλά η λαπαροσκοπική χειρουργία πρέπει να αποδείξει αποτελεσματικότητα, όπως είπαμε και πριν, με ογκολογικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, επαναληψιμότητα, δηλαδή δεν είναι μια επέμβαση που την έκανε κάποιος μια φορά. Σχετικά εύκολη εκμάθηση, δηλαδή μπορεί να τη μάθει αρκετός κόσμος και να έχει ένα κόστος που μπορεί να σηκώσουν όλα τα συστήματα υγείας. Στον πίνακα αυτό βλέπετε τις διάφορες επεμβάσεις που έχουν εκτελεστεί λαπαροσκοπικά. Δεν θα κάτσουμε μία προς μία, θα αναλύσουμε μάλλον τις σημαντικότερες και στο τέλος θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Ας ξεκινήσουμε από τα επινεφρίδια. Νομίζω αυτές είναι οι ενδείξεις, παρόλο που δεν ξέρω πόσοι ουρολόγοι ασχολούνται με επινεφριδιεκτομές. Βλέπετε κάποιες συγκριτικές μελέτες ανοιχτή versus λαπαροσκοπική από ουρολόγους οι περισσότεροι εδώ. Και βλέπετε ότι μέχρι το 98 το συν της ανοιχτής επέμβασης ήταν ο χειρουργικός χρόνος, δηλαδή συντομότερος χειρουργικός χρόνος. Ενώ μετά, κατόπιν βλέπετε 2001-2007, και προφανώς αυτό γίνεται, διότι όσο περισσότερες κάνεις, πέφτει και ο χρόνος ο χειρουργικός, όλα τα σύνυρα στη λαπαροσκοπική, δηλαδή απώλεια αίματος, νοσηρότητα και παραμονή στο νοσοκομείο. Παρ' όλα αυτά όμως, όπως βλέπετε και εδώ, για να κάνει κάποιος επινεφρίδια, πρέπει να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα και να ανήκει σε ένα κέντρο αναφοράς. Πυροπλαστική. Εδώ τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα, διότι για την πυροπλαστική υπάρχουν διάφορες minimal invasive τεχνικές, όπως AQSIS, εντοπιελωτομές, που πρέπει η λαπαροσκοπική να αποδείξει ότι είναι καλύτερη. Από διάφορες μεταναλύσεις που έχουν γίνει, αυτό που ξέρουμε σήμερα, ότι η ανοιχτή επέμβαση είναι η καλύτερη και η αποτελεσματικότητά της υπερβαίνει το 90%. Άρα, η λαπαροσκοπική πρέπει να αποδείξει ότι ξεπερνάει αυτό το ποσοστό. Και όπως βλέπετε στον πίνακα αυτό, το ξεπερνάει. Διάφορες μεγάλες σειρές από διάφορα σύγχρονα κέντρα της Ευρώπης και της Αμερικής. Τρεις συγκριτικές μελέτες, ανοιχτή versus λαπαροσκοπική, και εδώ ο χειρουργικός χρόνος ήταν υπέρ της ανοιχτής. Εδώ μια κινέζικη μελέτη που φαίνεται ότι και ο χειρουργικός χρόνος ήταν υπέρ της λαπαροσκοπικής, ενώ βλέπετε κάτι αντίστοιχο και εδώ. Νεφροουρετηρεκτομή. Εδώ έχουμε διάφορες επεμβάσεις σε μία, θα λέγαμε, νεφρεκτομή, από την οποία ακούσατε από τον κ. Σκολαρίκο, ουρετηρεκτομή που μάλλον είναι το πιο εύκολο κομμάτι. Τα τελευταία λένε ότι πρέπει να γίνεται και ελέμφαδη νεκτομή όπου έχουμε κάπου προχωρημένο όγκο. Ενώ εκεί που συζητιέται πολύ και έχουν γίνει διάφορες τεχνικές για την αντιμετώπιση της είναι η αφαίρεση του τμήματος σιροδόχου κύστρους. Δύο πίνακες όπου αναφέρονται διάφορες μεγάλες μελέτες και όπου βλέπετε ότι η πενταετής επιβίωση της ανοιχτής versus λαπαροσκοπικής είναι σχεδόν η ίδια. Λεμφαδη νεκτομή. Θα λέγαμε ότι μπορούμε να τις χωρίσουμε σε δύο. Την πιελική, που συνήθως είναι η πιο εύκολη και συνήθως λέγεται ότι μπορείς να αρχίσεις όταν ξεκινάς λαπαροσκοπική με πιελικές λεμφαδενεκτομές. Αυτό που θα συζητηθεί είναι η οπισθοπεριτονιακή. Εδώ πρέπει κάποιος να λάβει υπόψη του ότι ήδη ανοιχτή η οπισθοπεριτονιακή λεμφαδενεκτομή είναι δύσκολη επέμβαση. Και δεν ξέρω από πόσους γίνεται όπως πρέπει να γίνει η Λεγκέαρτης. Άρα και έχει μια μεγάλη καμπύλη εκμάθησης. Στον πίνακα εδώ, σε ένα πρόσφατο άρθρο του Ρασβάιλερ, φαίνεται ότι η ανοιχτή πλεονεκτήμη πάλι και εδώ μόνο στο χρόνο. Ενώ σε όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους η λαπαροσκοπική αρχίζει και παίρνει τη θέση της. Παρ' όλα αυτά όμως, σύμφωνα με τα guidelines του 2009, ότι ακόμη δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι gold standard. Η ριζική κυστεκτομή με λεμφαδενεκτομή και εκτροπή ούρων. Πρώτη επέμβαση έγινε το 1992 από τον Πάρα σε μια πιοκίστη, σε μια γυναίκα η οποία έχει εκτροπή ούρων. Από εκεί και μετά βλέπετε έχουν αναφερθεί διάφορες μελέτες με διαφορετικό αριθμό ασθενών. Αυτό που συζητιέται και μάλλον είναι το δύσκολο, που πρέπει να γίνει η εκτροπή των ούρων, είτε μέσα στο σώμα είτε απ' έξω. Μια συγκριτική μελέτη των Γκίλ και συνεργατών φαίνεται ότι και εδώ η ανοιχτή μόνο στο χρόνο υπερτερούσε, ενώ σε όλα τα άλλα η λαπαροσκοπική. Ακράτεια ούρων. Είναι, νομίζω, από τις παλαιότερες τεχνικές η μπέρτση λαπαροσκοπική που έχει αρχίσει να εφαρμόζεται. Εδώ βλέπετε και εδώ διάφορες μεγάλες μελέτες όπου η αποτελεσματικότητα, έτσι χοντρά-χοντρά, είναι το ίδιο. Αλλά νομίζω με την εμφάνιση των διάφορων ταινιών κτλ. Η λαπαροσκοπική εδώ δεν είναι minimal invasive, αλλά είναι αρκετά πιο επεμβατική.
όσον αφορά την Κρυσοκύλη και τα ποσοστά της εγκυμοσύνης. Μια μεγάλη μετανάλυση πρόσφατη φέρνουν τα διάφορα ποσοστά εγκυμοσύνης με τις διάφορες τεχνικές. Η λαπαροσκοπική νομίζω έχει το χαμηλότερο ποσοστό από όλα αυτά και όχι αμεληταία ποσοστά επιπλοκών. Όσον αφορά την κρυψορχία, θα λέγαμε είναι δύο πράγματα. Πρώτον, η διάγνωση, να δούμε πού είναι ο όρχης αυτός, και δεύτερον, αντιμετώπιση. Και εδώ βλέπετε τα αποτελέσματα της λαπαροσκοπικής είναι πολύ ψηλά. 80 για τη διάγνωση, 100% στην αντιμετώπιση. Και κλείνοντας, για να μην φάω τον χρόνο και να μπορέσουμε να τελειώσουμε στον χρόνο μας, κάνοντας τον πίνακα αυτό, χρησιμοποιώντας διάφορα χρώματα, να δούμε ποιες επεμβάσεις είναι gold standard σήμερα ή ποιες μπορούν να γίνουν και ποιες ακόμη θέλουν αρκετό δρόμο. Επινεφρινεκτομή είναι gold standard. Για τη σκίστη νεφρού, εδώ τα πράγματα, η βιβλιογραφία είναι φτωχή, ίσως δεν χρειάζεται γιατί υπάρχουν διαδερμικές τεχνικές που μπορούν να αντιμετωπιστούν. Πυελοπλαστική, ναι. Πυελοορθοτομή, τα πράγματα εδώ είναι, μάλλον δεν θα προχωρήσουν διότι υπάρχουν οι διαδερμικές επεμβάσεις. Κρυοθεραπεία και εγώ νεφρού. Η κρυοθεραπεία πρέπει να αποδείξει η ίδια ότι αξίζει και μετά να δούμε αν λαπαροσκοπικά είναι καλύτερη ή όχι. Νεφροουρετρεκτομή πάει να γίνει. Χρειάζονται ακόμα μελέτες πιστεύω, αλλά θα είναι σύντομα το gold standard. Ουρετηρόλυση που έχει περιγραφεί και εδώ τα στοιχεία δεν είναι πολλά. Λεμφαδενεκτομή το είπαμε ήδη. Πιστεύω ότι και εδώ μελέτες χρειάζονται. Η ριζική κυστεκτομή ακόμη θεωρείται πως όχι. Μεγεθυντική κυστοπλαστική και κολπματεκτομή και εδώ τα στοιχεία είναι λίγα. Ακράτη από προσπάθεια όχι. Πρόπτωση συνήθως την κάνουν οι γυναικολόγοι και εδώ φαίνεται ότι είναι το gold standard. Επανεμφύτευση, ουρετήρα και κυρσοκύλη όχι, ενώ η κρυψορχία ναι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Τζόρτζη, γιατί είναι εξαιρετικά, πιστέψτε με, εξαιρετικά δύσκολο να συνοψίσεις όλη την ουρολογία σε τόσο σύντομο και σε τόσο σύντομο χρόνο και με τόσο εξαιρετικά καλό τρόπο. Θα ήθελα, Βασίλη, με μια κουβέντα, πιστεύεις ότι θα την καταστήσει τις περισσότερες τελικά? Ποιος θέλει να κάνει ερωτήσεις? Εγώ μόνο μία ερώτηση στη διαφάνεια. Γιατί έχουμε βάλει με κόκκινο την επανεφύτευση του ουρητήρα? Νομίζω ότι μάλλον γίνεται. Γίνεται, αλλά δεν έχουμε στοιχεία να το γνωρίσουμε. Okay. Εντάξει. Ναι, δεκτώ αυτό, γιατί όντως δεν υπάρχει. Όντως δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει κάποια ερώτηση, για να μπούμε και στο χρόνο μας, θα ήθελα να ρωτήσω το... Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετική η παρουσία. Θα σου πάρω και τα slide μετά. Εγώ, ξεκινώντας την καριέρα, τα φύλλα αξιολόγησης οπωσδήποτε στο τέλος, παιδιά. Οπωσδήποτε. Και ναι, τα καλά λόγια δεν μένουν, είναι σίγουρο αυτό. Και κάποιοι από εμάς πληρώνουμε για κάτι παραπάνω.